Η κρίση τώρα φέρνει προσφορές και εκπτώσεις από τους ξενοδόχους, ακόμη και τα τριήμερα όπως αυτό της Καθαράς Δευτέρας, τότε όπου κάποτε οι τιμές ήταν αδιαπραγμάτευτες. Ο Αλφα λοιπόν βρέθηκε στο Ναύπλιο, όπου η πρωτοβουλία των ξενοδόχων να μειώσουν τις τιμές τους ανταμείφθηκε με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Τα θαλασσινά προετοιμάζονται. Μια γεύση για αυτό που θα ακολουθήσει το τριήμερο στο Ναύπλιο. Οι τιμές μας είναι χαμηλές, δεν έχουμε ανεβάσει τίποτε. Δευτέρα έχουμε θαλασσινά. Τώρα το τρίμερο περιμένουμε τον κόσμο το καρναβάλι. Πιστεύω ότι είναι και κοντά στην Αθήνα και το προτιμά ο κόσμος. Είναι η παλιά η πόλη που τραβάει το κόσμο. Οι ψαράδες αναζητούν την καλή ψαριά. Γλώσσες, διάφορα μεγέθη, έχει μικρές, πιο μεγάλες. Συναγριδάκια, κάτι λιχτρίνια. 10 ευρώ το ποδάκι. Η σαλάτα είναι είτε ψητό είναι, είτε τιμή είναι. Όχι μόνο στο Ναύπλιο, αλλά σε όλη τη χώρα οι ξενοδόχοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών που φτάνουν το 5% για να τονώσουν το ενδιαφέρον των πελατών τους. Οι τιμές μας ξεκινούν από τα 100 ευρώ και φτάνουμε και στα 150 ευρώ. Με τζακούζι τα περισσότερα δωμάτια μας. Με πρωινό μπουφέ. Δυστυχώς για αυτό το Σαββατοκύριακο απόκριες, Καθαρά Δευτέρα, είμαστε κλεισμένοι. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης αγγίζει το 100%. Οι κρατήσεις την τελευταία εβδομάδα ήταν καταιγιστικές. Οι τιμές φέτος βέβαια έχουν κατέβει από άλλες εποχές. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε τις καλύτερες τιμές, την καλύτερη ποιότητα και την καλύτερη φιλοξενία. Τα γραφικά σοκάκια της παλαιάς πόλης του Ναυπλίου αναμένεται να πλημμυρίσουν με κόσμο το επόμενο τριήμερο. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και τακτική κάποιων επαγγελματιών της πόλης, που άλλοι κράτησαν σταθερές τιμές και άλλοι προχώρησαν ακόμα και σε μειώσεις έως και 30%. Τιμές για όλα τα πορτοφόλια και στα εστιατόρια της πόλης. Γύρω στα 15 με 18 ευρώ, ανάλογα τι θα φάει. 18 θα φάει το γάριδο σαγανάκι, το γαριδοπύλαφο. Το άτομο ξεκινάει από 22 ευρώ με 20 και μπορεί να πάει όσο θέλει. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις και στον Ναύπλιο θα είναι στο επίκεντρο, ενώ οι γεύσεις θάλασσας τις ημέρες που έρχονται θα έχουν την τιμητική τους.